Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων σε κάποια πανεπιστήμια της χώρας. Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και το κάνω σε συνέχεια απόφαση στη Συνόδου των Πριτάνεων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο στην Αθήνα, δεδομένου ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν βγει σε διαθεσιμότητα σε 8 πανεπιστήμια της χώρας, πολύ σύντομα τελειώνει η περίοδος στην οποία θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημά τους και κινδυνεύουν, αν δεν γίνει κάποια ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης, να βρεθούν ανέργοι. Τα 8 πανεπιστήμια που είχαν πρόβλημα με τους διοικητικούς υπαλλήλους είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Λοιπόν, θυμόσαστε την ιστορία της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων. Είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2013. Τότε μας είχε ζητηθεί από όλα τα πανεπιστήμια να κάνουν μια αξιολόγηση κιόλας των διοικητικών τους δομών, να δουν αν έχουν πλεόνασμα ή έλλειμμα προσωπικού κτλ. Είχαν καταθέσει όλα τα πανεπιστήμια τις προτάσεις τους. Όλα τα πανεπιστήμια είχαν κρίνει τότε ότι έχουν έλλειμμα σε διοικητικούς υπαλλήλους, ότι λείπουν διοικητικοί υπάλληλοι. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο, σε συνέχεια των απαντήσεων των πανεπιστημίων, είχε κάνει και εκείνο μια μελέτη, πρώτη μελέτη. Κάποια πανεπιστήμια τα έβγαλε η μελέτη εκείνη ότι έχουν έλλειμμα προσωπικού, όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και σημαντικό έλλειμμα είχε βγάλει για μας. Κάποια όμως πανεπιστήμια, η μελέτη του Υπουργείου Παιδείας τα έβγαλε ότι έχουν πλεόνασμα προσωπικού. Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε και έκανε και μία μελέτη την οποία την είχε αναθέσει σε εταιρεία συμβούλων, η οποία τελικά κατέληξε, αυτό το έκανε βέβαια μεταγενέστερα ο κ. Λοβέρδος νομίζω, στην Υπουργία του κ. Λοβέρδου, κατέληξε ότι όλα τα πανεπιστήμια τελικά έχουν έλλειμμα διοικητικών υπαλλήλων. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μία προσπάθεια η τελευταία ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πείσει ότι δεν πρέπει να βγει κανένας διοικητικός υπάλληλος κανενός πανεπιστημίου σε διαθεσιμότητα και ότι όλοι πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία με την οποία θα γυρίσουν όλοι αυτοί οι διοικητικοί υπάλληλοι στις θέσεις τους. Εκκρεμούν κάποια στάδια μια ακύρωση υπουργικής απόφασης για να συμβεί αυτό. Και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Επομένως, ζήτησαν τα 8 πανεπιστήμια που έχουν το πρόβλημα με τους διοικητικούς υπαλλήλους σήμερα όλα τα πανεπιστήμια να καλέσουν μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής τους και να κάνουν μια συνέντευξη τύπου να αναδείξουν το πρόβλημα συμβολικά σαν συμπαράσταση προς τα πανεπιστήμια που έχουν το πρόβλημα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων. Θα ήθελα να πω το εξής. Η αίσθηση που έχω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα